Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 3 Νοεμβρίου του 2023. Συνεχίζει ο καιρός να μας ζεσταίνει, να υδρώνουμε 3 Νοεμβρίου. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Έχουμε αρκετά καλά νέα. Από τους ελαιώνες εννοώ, μην... Θα δούμε τις επόμενες μέρες, θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα τις μαζέψουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι η ζουράφα. Γιατί έκανα μια αναφορά προχθές, ήμουνα μέσα στη θολούρα, μέσα στον κουρνιαχτό της μέρας, το ψάξα το θέμα, μίλησα και με κάποιους ανθρώπους. Λοιπόν, ζουράφα. Ένα νησί καθαρά ελληνικό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και δεν το λέω τώρα αυτό σαν Έλληνας, και Νορβηγός να ήμουν και Δανός τα ίδια θα έλεγα. Ένα νησί καθαρά ελληνικό βρίσκεται 6 μίλια ανατολικά της Σαμοθράκης, βορείως περίπου 7-8 μίλια είναι οι ακτές, οι ελληνικές ακτές της Δυτικής Θράκης, και απέχει 12,5 χιλιόμετρα από τις ακτές του κόλπου του Ξηρού, δηλαδή από την Ανατολική Θράκη. Όπως και να το δεις, είναι ένα ελληνικό νησί. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δεν έχει καμία νομική βάση η Τουρκία να το διεκδικήσει, υπάρχουν και ντοκουμέντα από το 1920 από το Σαν Ρέμο, τη συνθήκη της Λοζάνης, που ξεκάθαρα το νησί είναι ελληνικό. Αυτό το νησί έχει μια ιδιαιτερότητα που το καθιστά ελκυστικό για την Τουρκία, εξαιρετικά ελκυστικό. Καταρχάς έχει δύο ονομασίες, Ζουράφα και Λαδοξέρα. Γιατί λέγεται Λαδοξέρα? Το λέει και το όνομα αυτού που αναβλύζει. Οι ψαράδες την έβγαλαν έτσι, γιατί έβλεπα πάντα εκεί γύρω να βγάζει ένα πράγμα σαν λάδι. Το λάδι της πέτρας, πετρέλαιον, έτσι. Άρα λέγεται Λαδοξέρα γιατί εκεί αναβλύζει πετρέλαιο. Κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει κοίτασμα, κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το μέγεθός του, δεν έγιναν ποτέ έρευνες εκεί, αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχει πετρέλαιο, βγαίνει, σας λέω, λέγεται Λαδοξέρα. Αυτό λοιπόν το νησί, γιατί είναι ελκυστικό και το διεκδικεί η Τουρκία? Πρώτον, γιατί θεωρεί ότι υπάρχει κοίτασμα κάτω. Η Τουρκία διακατέχεται από το σύνδρομο του ενεργειακού πένιτα. Δηλαδή, επειδή δεν έχει βρει πουθενά αξιόλογα κοιτάσματα, να δούμε τι έγινε και με αυτό το κοίτασμα φυσικού αερίου που βρίσκεται στον Εύξεινο Πόντο, και επειδή ξέρει ότι θέλει να γίνει μεγάλη δύναμη, έχει σχέδια, αλλά δεν μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη χωρίς δικά της ενεργειακά κοιτάσματα, δική της ενέργεια. Γι' αυτό πήρε το πυρηνικό εργοστάσιο, διότι σου λέει πόσα χρόνια θα το έχουν οι Ρώσοι, κάποια στιγμή θα το πάρω εγώ, θα πάρω τεχνογνωσία. Καμία χώρα δεν έγινε μεγάλη δύναμη χωρίς πυρηνική ενέργεια και χωρίς δικιά της ενέργεια. Γι' αυτό επεκτείνεται στη Λιβύη, γι' αυτό πήγε στη Σομαλία, γι' αυτό επεκτείνεται γαλάζια πατρίδα, γι' αυτό διεκδικεί τα κοιτάσματα της Κύπρου, θέλει επειγόντως δική της ενέργεια για να γίνει μεγάλη δύναμη. Άρα ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος, με βάση το διεθνές δίκαιο, υπερκείμενε της επιφανίας της θαλάσσης εδαφικές επιφάνειες δικαιούνται χωρικά ύδατα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν είναι ελληνική, αν δεν είναι ελληνική, αν είναι τουρκική, και πάμε κάποια στιγμή να οριοθετήσουμε με την Τουρκία και σύνορα, χωρικά ύδατα, αποκλειστική οικονομική ζώνη, γιατί και τα χωρικά ύδατα οριοθετούνται όταν είναι μικρότερα των 6 μιλίων ή των 12 μιλίων, 6 και 6 που έχουμε στο Αιγαίο, ακόμα και με τα σημερινά. Εάν λοιπόν είναι τουρκικό, η τουρκική κυριαρχία επεκτείνεται 3 μίλια δυτικά της Λαδοξέρας, και φτάνει δηλαδή 3 μίλια από την... από τις ακτές της Σαμοθράκης και περίπου 4 μίλια από τις ακτές πάνω. Εάν είναι ελληνική όμως,
έχουμε, με δεδομένο ότι είναι 12,5 μίλια περίπου απέχει από τις τουρκικές ακτές, στο μισό ακριβώς είναι ελληνικά χωρικά ύδατα. Δηλαδή σαν να είναι έδαφος, ασχέτως αν είναι θάλασσα. Χωρικά, εκεί είναι σκληρή κυριαρχία. Γι' αυτό λοιπόν οι Τούρκοι το διεκδικούν. Δεν είναι καινούριο, το διεκδικούν διαχρονικά. Η Ελλάδα εκεί, εδώ και καιρό, από τη... είχαμε πάντα εκεί έναν φάρο. Όχι από αυτούς που νομίζετε, ένα φανάρι στην ουσία. Δεν είναι κτίριο με φαροφύλακες κτλ. Διότι νομίζω ότι έχει 12 μέτρα περίμετρο, κάτι τέτοιο. Ένα μικρός βράχος πάνω από τη θάλασσα. Εκεί, επειδή το κύμα μερικές φορές το κτύπαγε και χάλαγε το φανάρι, το φάρο, κάναμε ένα, στις αρχές δεκαετίας του 80, κάναμε έναν κύλινδρο πάνω στο βράχο, τσιμεντένιο, πάνω εκεί τοποθετήσαμε τον φάρο και ο φάρος λειτουργεί. Είναι, δηλαδή η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία σε αυτό το νησί. Τι έκανε η Τουρκία λοιπόν? Η Τουρκία έκανε μία νόταμ, δηλαδή μία αναγγελία, διεθνή αναγγελία, με την οποία, στην οποία έλεγε ότι η βραχονησίδα Ζουράφα ανήκει στο FIR της Τουρκίας και άρα είναι υπό τουρκική κυριαρχία. Μόλις έγινε γνωστό το θέμα, η Ελλάδα έβγαλε μία αντινόταμ με την οποία έλεγε αυτά που είπαμε, ότι είναι ελληνική και τα λοιπά, και η Τουρκία απάντησε και είπε ότι για μας, ασχέτως τι λέει η Ελλάδα, συνεχίζει να είναι τουρκική και εμείς στην εν λόγω περιοχή της Νόταμ θα κάνουμε κανονικά τις εξής ασκήσεις. Δοκιμή των πυράβλων S-400 με συμμετοχή F-16 και μη επεδρομένων αεροσκαφών. Και μετά από αυτό, αυτό που δημιουργεί ερωτηματικά είναι γιατί η Ελλάδα δέχθηκε τη διεξαγωγή της άσκησης ή τέλος πάντων γιατί δεν αντέδρασε σε αυτήν την άσκηση, καλώντας για παράδειγμα τον Τούρκο πρέσβη για να του επιδοθεί ένα διάβημα και μια σειρά από άλλες ενέργειες. Πιθανόν να έγιναν και να μην έχουν ανακοινωθεί. Αυτή είναι η κατάσταση. Το θέμα το έχει φέρει ο κύριος Κατρίνης του Πασόκ στη Βουλή και διαβάζω τώρα και η κυρία, πώς τη λένε, Δούρου, είναι τομεάρχης εξωτερικών και άμυνας, τι είναι και αυτή, θα το φέρει και αυτή στη Βουλή. Άρα θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα απαντήσουν θεσμικά. Πάντως, στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω τη σημασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω το ανέδειξε το θέμα για πρώτη φορά η Δημοκρατία, η Εστία, έστω με έναν υπερβάλλοντα τρόπο, λέγοντας ότι προσάρτησε σε εισαγωγικά η Τουρκία τη Ζουράφα, δεν την προσάρτησε. Για να την προσαρτήσει πρέπει να ασκήσει κυριαρχία πάνω. Στα λόγια. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, παρόλο αυτόν τον υπερβολικό τίτλο, ανέδειξε το θέμα, νομίζω, άρθρο της κύρας Αδάμ. Δέχθηκε επίθεση το άρθρο και η εφημερίδα από τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει τρόλ μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση. Δέχθηκε επίθεση. Παρόλα αυτά, το θέμα αναδείχθηκε, το πήρε η αντιπολίτευση, σωστά το πήρε, το έφερε στη Βουλή για να δούμε τι έπραξε η ελληνική κυβέρνηση μπροστά στην τουρκική πρόκληση. Να σας πω τη δική μου εκτίμηση. Επειδή έχουν, ξέρεις, είναι δύσκολο να γυρίσεις πίσω από ένα λάθος. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Γιατί άμα γυρίσεις μπορεί το λάθος να γίνει μεγαλύτερα οι συνέπειες του λάθος. Αυτοί λοιπόν έκαναν ένα σχεδιασμό με κάτι επιχειρήματα ούτε για μικρά παιδιά δεν είναι, ότι η Ελλάδα υποτίθεται θα τραβήξει την Τουρκία προς τη Δύση. Την Τουρκία που πήγε με τις τουρκόφωνες χώρες εκεί τώρα και πάλι με τους μεγαλοειδετισμούς της, η Τουρκία που πρότεινε στη Ρωσία να κάνουν ένα δικό του Συμβούλιο Ασφάλειας του κόσμου και έναν άλλον οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η Τουρκία που τα βάζει με όλο τον κόσμο και βρίζει τους πάντες, βρίζει το Ισραήλ, βρίζει την Αμερική. Εσύ λέει,
εκπαιδεύει σε όλους τους τρομοκράτες, η Τουρκία θα συρθεί από την Ελλάδα για να την πάμε στη Δύση. Τώρα δεν θέλω να κάνω σχόλιο. Επειδή λοιπόν το στήσαν όλο αυτό το παραμύθι, δεν ξέρουμε και με τι άλλες παραδοχές, και επειδή σε ένα μήνα έχουμε την Θεσσαλονίκη, το ανώτατο συμβούλιο, πώς το λένε αυτό, δεν θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία προς Θεσσαλονίκη. Το κακό είναι ότι δεν έχουν την ίδια διάθεση και οι Τούρκοι. Γιατί βάζουν θέμα ζουράφας τότε? Δηλαδή άμα δεν το βάζαν τώρα, τι θα πάθαιναν? Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Τούρκοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη και με τους τσαμπουκάδες τους και με τις προσβολές τους και με τις προκλήσεις τους και με τις διεκδικήσεις τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εμείς προσπαθούμε, λέει, βγάλαμε αντινάβτεξ. Και αντινόταμ. Και η άσκηση έγινε. Γιατί δεν διαμαρτυρηθήκαμε? Γιατί δεν στείλαμε το θέμα στο ΝΑΤΟ να πούμε, κοιτάξτε, η Τουρκία έχει αντισυμμαχική συμπεριφορά. Την αφήσαμε τόσα χρόνια την Τουρκία, χάδι, στο τέλος θα μας καβελήσει. Και μια που μιλάμε για την Τουρκία, πάλι στο πρώτο θέμα είμαστε, σας έχω μια τεράστια έκπληξη. Είχα πάει μια φορά στην Κωνσταντινούπολη, προαμνημονεύτων χρόνων, το 92. Και μου είπαν εκεί οι φίλοι από το προξενείο, α, λέει, να, εδώ ιδρύθηκε η Μοσάντ. Πού? Εκεί κοντά στην Αγία Τριάδα, στο Μπέιογλου, στην Ιστικλάλ, δηλαδή στο πέραν, το άλλοτε, το μέχρι το 1955 καθαρά ελληνικό πέραν, υπάρχει ένα κτίριο, μια πολυκατοικία, νεοκλασική, 100 τόσο ετών. Και μου είπαν, εδώ ιδρύθηκε η Μοσάντ. Γιατί να ιδρυθεί, λέω, εδώ, δεν μπορούσε να ιδρυθεί στο Ισραήλ? Μα η Μοσάντ ιδρύθηκε πριν το Ισραήλ. Πριν να ιδρυθεί το κράτος του Ισραήλ. Και ιδρύθηκε εδώ. Να σας πω την αλήθεια, είχα δείξει εδώ και είχα διαβάσει κάποια άρθρα. Επειδή όμως το χθες αναφέραμε την εμπλοκή της Τουρκίας στην πώληση της Παλαιστίνης στους Εβραίους, στους Σιωνιστές, το άρθρο, αν μπείτε στα αγγλικά και βάλετε Αμπντούλ Χαμίτ, Χέρτσλ και Παλαιστίνη και Ισραήλ, θα δείτε επιστημονικά άρθρα, δεκάδες, εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Εγώ θες να σας ανέφερα ένα. Δηλαδή, έρχεται λοιπόν και ένα άλλο άρθρο τώρα, ενός Τούρκου, θα σας το διαβάσω, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Star το 2013, άσχετο με το τώρα, και λέει το ιστορικό της ίδρυσης της Μοσάντ στην Τουρκία. Θα αναρωτηθεί κανείς και τι μας το διαβάζει τώρα. Όχι, έχει σημασία. Καταρχάς, συνδέεται με το χθεσινό βραδινό άρθρο του Άραβα Ιστορικού και καταδεικνύει και την υποκρισία της Τουρκίας, αλλά μας δίνει και κλειδιά να μπορούμε να ανιχνεύσουμε καλύτερα ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ. Θα έλεγα ότι είναι σχέσεις μάνας και παιδιού. Όπως το λέμε, εννοώ σε σχέση με τη δημιουργία. Και το γιατί, δεύτερο ντοκουμέντο τώρα, ντοκουμέντο, στοιχεία. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Ο Ρεϊβέν Σιλοάχ, πρώτος επικεφαλής της Μοσάντ, το 1946 ήρθε στην Κωνσταντινούπολη, τότε γνωστή ως πόλη των κατασκόπων, με εντολή του Νταβίτ Μπενγκουριόν, του ιδρυτή του Ισραήλ. Αφού έμεινε για σύντομο χρονικό διάστημα σε ξενοδοχεία, το 1947 εγκαταστάθηκε στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας Μισίρ Απαρτμανέ, που σημαίνει πολυκατοικία της Αιγύπτου. Μισίρ είναι η Αίγυπτος. Στη συνοικία Μπέογλου, γνωστό ως ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της Κωνσταντινούπολης από το 1910. Το Μισίρ Απαρτμανέ, γνωστό και ως κόριο οφθαλμού της οδού Ιστικλάλ και στο οποίο σύγναζαν πολλές διασημότητες, φιλοξένησε επίσης την ίδρυση της Μοσάντ. Ο Μπενγκουριόν ερχόταν επίσης και ο ίδιος στο Μισίρ Απαρτμανέ και εκεί πραγματοποίησε την ίδρυση του Ισραήλ με τους βοηθούς του. Δηλαδή, η απόφαση για την ίδρυση του Ισραήλ ελήφθη στο
στην πολυκατοικία Μεσίρ. Και εκεί έγινε και η Μοσάντ. Πριν είναι δυο κράτος. Δηλαδή η Τουρκία ήταν η βάση, ο βατήρας από τον Αβδούλ Χαμίτ, αλλά και μέχρι παραμονές της ίδρυσης για την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Αυτό είναι απίστευτη δεσμή είναι αυτή. Γι' αυτό λέω ότι δεν πρόκειται να διαραγούν αυτοί, να κοπούν αυτοί οι δεσμοί. Εκτός και αν, τα είπαμε, αν αναγνωρίσουν τις γενοκτονίες. Εκεί θα είναι ένα σοβαρό ρήγμα. Πάμε τώρα να δούμε. Στις 18 Σεπτεμβρίου 1947 ιδρύθηκε επίσημα το Ινστιτούτο Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων Mossad, το οποίο το εβραϊκό όνομα είναι Ha Mossad Le Modi In U Le Tafkidim Meyuhadim. Θα ασχολούνταν μόνο με ξένες πληροφορίες, ενώ το καθήκον των εσωτερικών πληροφοριών ανατέθηκε στην οργάνωση που ονομάζεται Sinbet. Η Τουρκία είναι μεταξύ των χωρών που αναγνωρίζουν επίσημα το Ισραήλ. Εάν είναι αλήθεια, ο Ισμέτ Ινωνού συναντήθηκε μόνος με Ισραηλινούς αξιωματούχους στην Τουρκία αμέσως μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Ωστόσο δεν υπάρχουν πρακτικά αυτής της συνάντησης ούτε πληροφορίες για το περιεχόμενο των συζητήσεων σε αυτής της συνάντησης. Η Τουρκία και το Ισραήλ πάντα συνεργάζονταν στον τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας, γράφει ο Μπέντζαμιν Μπέιτ Χαλάχμι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Χάιβα. Και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από αυτό το βιβλίο, τα γράφει αυτά στο βιβλίο «Who is Israel Arming and Why?» Pantheon Publications, New York, 1987. Και πάλι σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από αυτό το βιβλίο που προανέφερα, με μία άκρως απόρριτη συμφωνία που υπογράφτηκε μεταξύ της Τουρκίας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, εκπομπή με τεμποδίων, κόπηκε το ρεύμα στο βιβλιοπωλείο και έτρεξα στο σπίτι. Τη συνεχίζουμε, οπότε ζητώ συγγνώμη για την διακοπή και την αλλαγή του σκηνικού, αλλά τι να κάνουμε. Το καλό το μονοπάτι πρέπει να ξέρει και άλλο μονοπάτι. Οπότε συνεχίζουμε την εκπομπή. Να ξαναρχίσω την πρόταση από την αρχή. Και πάλι σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από αυτό το βιβλίο, με μία άκρως απόρριτη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας, Ισραήλ και ΗΠΑ, ιδρύθηκε το 1958 μία βάση στην Τουρκία της Mossad που αποκαλείται ανοξείδωτος Χάλιβας. Κανείς δεν ξέρει πού ιδρύθηκε, ωστόσο πάντα λέγεται ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί των πληροφοριών λάμβαναν ειδική εκπαίδευση στην εν λόγω βάση. Είναι γνωστό ότι ο Μπεν Γκουριόν συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές στην Τουρκία το 1958. Πώς συναντήθηκε? Χάλασε το αεροπλάνο του υποτίθεται, ζήτησε επίγουσα προσγείωση, προσγειώθηκε και εκεί στο αεροδρόμιο συναντήθηκε ο Μεντερές με τον Μπεν Γκουριόν. Το πρόσωπο που ετοίμασε αυτή τη συνάντηση δεν είναι άλλο από τον Ρεουβέν Σιλοάχ, δηλαδή το διοικητή της Mossad. Ένας Τούρκος πρωθυπουργός συναντήθηκε με τη Mossad για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1964. Ήταν ο Ισμέτ Ινωνού που συνάντησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Λεβί Εσκόλ και τον επικεφαλής της Mossad Μεϊρ Αμίτ. Προσέξτε, ο Ισμέτ Ινωνού, ο άνθρωπος που μαζί με τον Μουσταφά Κεμάλ ίδρυσαν την Τουρκική Δημοκρατία, ο άνθρωπος που ήταν επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας στη Λοζάνη, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Λεβί Εσκόλ και τον επικεφαλής της Mossad Μεϊρ Αμίτ στο Παρίσι, δηλαδή από τη μια η Αμερικανή βάση μαζί με τους Τούρκους και το Ισραήλ συμφωνούν για βάση στην Τουρκία της Mossad. Εδώ πάλι η Γαλλία στο παιχνίδι, όλοι οι σύμμαχοι που μας πούλησαν δηλαδή στη Μικρασία, εδώ τους βλέπουμε. Γιατί συναντήθηκαν το 1964, ξέρετε? Για την Κύπρο. Να συνεργαστούν η Τουρκία με το Ισραήλ υπό την ανοχή της Γαλλίας εις βάρος της Ελλάδας και των ελληνικών συμφερόντων στην Κύπρο. Δεν υπόθηκε ποτέ τι συζητήθηκε σε εκείνη τη συνάντηση,
που έγινε σε περίοδο σφαγών στην Κύπρο. Τουρκική τέτοια. Σχεδόν 30 χρόνια μετά από εκείνη τη συνάντηση, στις 14 Νοεμβρίου του 1993, ο Υπουργός Εξωτερικών Χικμέτ Τσετίν επισκέφθηκε το Ισραήλ και υπέγραψε μία σειρά συμφωνιών με τον Σιμών Πέρες. Μεταξύ αυτών υπάρχει μία συμφωνία 12 άρθρων που πλαισιώνει τη συνεργασία μεταξύ Μοσάντ και ΜΙΤ. Σύμφωνα με πηγές της Μέσης Ανατολής, αυτή η συμφωνία διευκόλυνε τη διείσδυση της Μοσάντ στη Συρία και το Ιράν και την εκτέλεση ορισμένων επιχειρήσεων και άνοιξε επίσης το δρόμο για να δοθεί στα Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη μία βάση στο Εικόνιο, αεροπορική βάση. Μετά από αυτήν τη συμφωνία με τον Χικμέτ Τσετίν, η Πρωθυπουργός Τανσού Τσιλέρ επισκέφθηκε το Ισραήλ τον Νοέμβρη του 1994. Με αφορμή κάποια ζητήματα όπως οι πωλήσεις νερού στο Ιράν, το Ιράκ και το ίδιο το Ισραήλ, διάφορες πηγές αναφέρουν επίσης ότι η συνεργασία Mossad-MIT επανεξετάστηκε. Στην πραγματικότητα, οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Mossad, που ξεκίνησαν με την παραχώρηση βάσης της Mossad το 1958 και αναπτύχθηκαν με τους πρωθυπουργούς Ινωνού και Τσιλέρ, παρέμειναν πάντα μυστικές και κανείς δεν κατάφερε να ανοίξει την χαραμάδα για να δει λεπτομέρειες αυτού του μυστικού. Σε άρθρα και βιβλία που δημοσιεύθηκαν στην Τουρκία, η Mossad ήταν πάντα ύποπτη για πολλές ανεξιχνίαστες δολοφονίες, αλλά και για ορισμένα γεγονότα που χρονολογούνται τη δεκαετία του 70, γεγονότα που είχαν ως σκοπό την πρόκληση των μαζών, δηλαδή επεισόδια μέσα στην Τουρκία, τα οποία, αλλά δεν βρέθηκαν λέει, συγκεκριμένα στοιχεία για αυτές τις ενέργειες. Αυτά τα επεισόδια οδήγησαν στις συμπλοκές αριστερών και δεξιών και στην Χούντα της 12ης Σεπτεμβρίου του 1980, τη Χούντα του Ευρέν. Πάντως, στα γεγονότα του Μαράς, όπου ακροδεξιοί εθνικιστές, μιλάμε για αλήτικη συμμορία, επιτέθηκαν σε αλεβίτες εκεί ως ενορχιστρωτής αυτής της ειδικής επιχείρησης, φαίνεται ότι από τηλεφωνήματα που έγιναν από τους πρωταγωνιστές σε μία αεροπορική εταιρεία της χώρας της Μέσης Ανατολής. Καταλαβαίνετε ποια ήταν η χώρα αυτή. Όπως δήλωσε ο καθηγητής Μπέιτ Χαλάχμη, η Τουρκία βρίσκεται πάντα στα ραντάρ του Ισραήλ και της Μοσάντ. Είναι πραγματικότητα το γεγονός ότι γνωρίζει και παρακολουθεί τα πάντα που συμβαίνουν στην Τουρκία πολύ στενά. Αν δούμε το διορισμό του Χακάν Φιτάν ως επικεφαλής της ΜΙΤ και πού έφτασαν οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ μετά το Μαβί Μαρμαρά και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τίποτα πραγματικά αν δεν γνωρίζουμε τι είδους σχέσεις έχει η Μοσάντ με ποιον στη χώρα μας, ξεκινώντας από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, για να έχουμε κι άλλα να πούμε, όπως για παράδειγμα την εμπλοκή του κράτους του Ισραήλ το 1974 στην εισβολή στην Κύπρο. Μπορεί να αναρωτηθεί κανένας, καλά ρε φίλε, τι σε έπιασε τώρα κοιτά. Όχι, όχι. Ακούστε. Συμβαίνουν αυτά στην ιστορία. Τα κράτη έχουν συμφέροντα, πότε με τον έναν, πότε με τον άλλον. Και αυτό είναι και το σωστό. Όμως, και επαναλαμβάνω, έχουμε στηρίξει τις συμφωνίες που έκανε η Ελλάδα με το Ισραήλ σε μια σειρά από ζητήματα. Για παράδειγμα, τα εξοπλιστικά, κρίσιμα εξοπλιστικά, τα πληρώνουμε ακριβά φυσικά, αλλά εν πάση περιπτώσει κρίσιμα εξοπλιστικά που μπορούν να συμβάλλουν στην ασφάλεια της χώρας. Σωστά έγιναν, καλοδεχούμενα. Κάναμε και κάποιες άλλες συμφωνίες, τους δώσαμε και άλλα πράγματα εδώ, τον ενάριο χώρο. Αυτά όλα είναι ανταλλακτικά. Αρκεί να είναι ανταλλακτικά, να είναι οι σοβαροί συμφωνίες, να μην είναι ελαιόντιες. Και εν πάση περιπτώσει, είχαμε και κάποιες συζητήσεις για την Ανατολική Μεσόγειο, για τα ενεργειακά. Που εκεί όμως, που δεν φταίει μόνο το Ισραήλ, ο ενορχιστρωτής είναι οι ΗΠΑ, η κλίκα Χοκστάιν, Νούλαντ και Πάγιατ, μόνο τα χέρια θα μας έμεναν.
Ο Νετανιάχου πήγε να δώσει τον αγωγό στην Τουρκία. Αυτά τώρα πλέον αποκαλύφθηκαν. Ο Ερντογάν είπε, τα ενεργειακά σχέδια, λέει, με το Ισραήλ τα βάζω στο ράφι. Ο Ερντογάν. Ποια σχέδια? Ο αγωγός δηλαδή. Και εμείς τι θα κάναμε? Άρα, εγώ λέω λοιπόν ότι να παρουσιάσουμε και αυτά τα στοιχεία και η σχέση μας με το Ισραήλ να έχει ισχυρές βάσεις. Μην μας περνάνε και για ανόητους ότι δεν γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε λοιπόν, να ξέρουν και αυτοί ότι ξέρουμε και ό,τι βήματα κάναμε από τότε και στο εξής, να ξέρουν ότι ξέρουμε. Και ότι με βάση αυτό να καθορίσουμε και εμείς και κυρίως αυτοί τη σχέση με την Ελλάδα. Θέλουμε μια πραγματικά συμμαχική σχέση και όχι να μας περνάνε για κότσους. Πιο καθαρά δεν γίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Το δεύτερο θέμα μας είναι το Ισραήλ. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις. Φαίνεται ότι έχουν επιτυχίες στα πεδία των μαχών οι Ισραηλινοί. Δηλαδή κατόρθωσαν να αποκλείσουν πανταχώθεν την πόλη της Γάζας. Πλέον όσοι έμειναν μέσα έμειναν. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Όσοι είναι μέσα στη Γάζα δεν μπορούν να φύγουν. Κάτοικοι και μαχητές της Γάζας είναι υπό πλήρη αποκλεισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσε ο πόλεμος, γιατί έχουμε πει ότι το πιο δύσκολο είδος πολέμου, το πιο δύσκολο είναι ο πόλεμος μέσα σε κατοικημένους τόπους. Εδώ λοιπόν έχουν ορισμένες απώλειες οι Ισραηλοί. Έχω δει κάποια βίντεο, τα πρόσεξα, δεν είναι ούτε μονταρισμένα, δεν είναι ούτε τεχνητή νοημοσύνη. Χάσαν κάποια άρματα. Η Χαμάς μιλάει για 4 άρματα Μερκαβά. Εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε από το Ισραήλ να ανακοινώσει τις απώλειές του. Πάντως κάποιες απώλειες έχουν. Γενικώς έχουν οι Ισραηλοί επιτυχίες, επαναλαμβάνω, περικύκλωσαν. Ήδη έχουμε και οπτικό υλικό από το Ισραήλ που δείχνει ότι αρχίζουν καταστρέφουν και τούνελ, σύραγγες. Να δούμε τώρα σε ποιο βαθμό θα φτάσει αυτή η καταστροφή και τι άλλες μεθόδους. Γιατί ακούω και διαβάζω διάφορα, είτε θα βάλουν μέσα στη σύραγγη θαλασσινό νερό, είτε θα βάλουν αέρια δηλητηριώδη. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Προς στιγμήν έχω δει κάποιες μπουλντόζες οι οποίες χαλάνε σύραγγες ή και με άλλους τρόπους, ίσως με κριτικά, δεν ξέρω με τι άλλο. Τώρα, η Παλαιστινιακή της Χαμάς δηλώνει ότι βομβαρδίστηκαν 3 νοσοκομεία καθώς και μία φάλαγγα με ασθενοφόρα που μετέφεραν τραυματίες. Λέει ότι υπάρχουν ένας αριθμός από αυτούς τους τραυματίες σκοτώθηκε σε αυτή την επίθεση. Ο Νετανιάχου, υπάρχει μία έκκληση και του Μπάιντεν και του Μπλίνκεν που βρίσκεται ήδη στην συναντήθηκε με τον Μπάιντεν, με τον Νετανιάχου Μπλίνκεν, για παύση, όχι κατάπαυση, το πυρός παύση, ανθρωπιστική παύση, τι σημαίνει, για μερικές ώρες. Δηλαδή κάπου διάβασα να γίνει παύση των μαχών για 12 ώρες, για να γίνουν ανταλλαγές, να αφήσουν ο Νετανιάχου και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και ο υπουργός άμυνας λένε, εάν δεν παραδοθούν όλοι οι Όμεροι, καμία κατάπαυση του πυρός. Και τώρα εντάξει, άμα παραδοθούν οι Όμεροι μετά, γιατί να κάνεις κατάπαυση? Μετά θα το πας μέχρι τέρμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς την κατάσταση. Τώρα, υπάρχουν πυρά εναντίον του Νετανιάχου. Σκληρά πυρά από τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ της Αμερικής, τον Κούντζερ, ο οποίος τώρα είναι καθηγητής, 74 ετών καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Princeton. Ήταν και στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ, ο οποίος έγραψε άρθρο και κλαδεύει τον Νετανιάχου σαν να του λέει σήκω και φύγε. Σύμφωνα με τον 74χρονο διπλωμάτη, η αμφιθυμία του Νετανιάχου σχετικά με την ειρήνη και το ζήτημα των κατεχομένων εδαφών εμπόδισαν την Ισραηλινή πολιτική για δεκαετίες. Ενώ το 2009 έδειχνε πρόθυμος να επιδιώξει ειρήνη με τους Παλαιστινίους, την ίδια στιγμή υποστήριζε αμήλικτα τους επικισμούς στα κατεχόμενα εδάφη, έκανε τα στραβά μάτια στη βία που ασκούσαν οι έπικοι στους Παλαιστινίους, ενώ αποδυνάμωνε την πολιτική της λύσης, εδραιώνοντας
την Ισραηλινή κυριαρχία. Να πούμε ότι διάβασα κάποτε ότι οι έπικοι στις κατεχόμενες περιοχές στη Δυτική Όχθη έχουν φτάσει τους 700.000. Δηλαδή, αν πάμε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει Ισραηλινό κράτος. Πού να γίνει? Η Γάζα, θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Οι Δυτικοί Όχθοι έχουν διάσπαρα τους οικισμούς και έχουν σπάσει την εδαφική, τη γεωγραφική της ενότητα. Πού να γίνει το κράτος? Όλα αυτά τα πράγματα έχουν κάνει τον Νετανιάχου ένα ένιγμα, τόσο σε πολιτική όσο και σε προσωπικότητα. Έχει θέσει ως προτεραιότητά του την ασφάλειά του, υπονομεύοντας τη στρατηγική εταιρική σχέση Ισραήλ-ΗΠΑ, είπε ο Κούρτζερ. Δηλαδή, τι λέει? Ότι είναι σε κρίση οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ισραήλ λόγω της πολιτικής του Νετανιάχου. Για τον Αμερικανό διπλωμάτη, ο Νετανιάχου είναι σίγουρα πιο επιδέξιος πολιτικά από οποιοδήποτε άλλο στη χώρα, αλλά έχει συνεργαστεί με τις πιο ακροδεξιές και υπερορθόδοξες προσωπικότητες του πολιτικού φάσματος. Η δική του στρατιωτική αρχηγή αμφισβήτησαν την προσέγγιση του στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Επίσης, ο Νετανιάχου, όπως αναφέρει ο Αμερικανός πρώην αξιωματούχος, έχει διχάσει τη χώρα με την αμφιλεγόμενη δικαστική μεταρρύθμιση και αυτό αποδυνάμωσε το Ισραήλ και έδωσε την ευκαιρία στη Χαμάς και στους συμμάχους της να κάνουν την επίθεση. Αυτοί οι περισπασμοί συνέβαλαν στη συστημική αποτυχία της Ισραηλινής κυβέρνησης πριν από τις 7 Οκτωβρίου. Μπορεί η Χαμάς, σύμφωνα με τον Αμερικανό, να είναι υπεύθυνη για τις σφαγές, εισαγωγικά. Αλλά ο Νετανιάχου ενορχίστρωσε μια πολιτική κατευνασμού της Χαμάς, πιστεύοντας ότι θα ήταν ικανοποιημένη με μια μακροπρόθεσμη χούντα ή εκεχηρία, αντί να εκπληρώσει το αρχικό καταστατικό της που ζητά την καταστροφή του Ισραήλ. Αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει το Ισραήλ στον πιο θανατηφόρο πόλεμο των τελευταίων δεκαετιών. Μετά τον τερματισμό του πολέμου, ο Κούρτζερ ανησυχεί ότι οι Ισραηλοί και οι Παλαιστινοί δεν θα έχουν κανένα πολιτικό ορίζοντα να κοιτάξουν, καμία ερνευτική διαδικασία για να αναζωπηρωθεί και λίγη ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον ως αποτέλεσμα της κληρονομιάς Νετανιάχου. Μπορεί ο Νετανιάχου να επέριψε ευθύνες στους αρχηγούς των υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά ο διπλωμάτης θεωρεί ότι η οργισμένη αντίδραση του κόσμου θα έπρεπε να τον πείσει ότι δεν πρόκειται να γλιτώσει ο ίδιος. Έρευνα του Ισραηλινού Ινστιτούτου Δημοκρατίας έδειξε ότι μια σημαντική πλειοψηφία Ισραηλινών εξέφρασε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους επικεφαλείς των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων παρά στον Νετανιάχου. Για να αποφύγει ένα νομικό απολογισμό γύρω από τις κατηγορίες του, έθεσε σε κίνδυνο ένα ολόκληρο έθνος, έχοντας χάσει την άβρα του ως προστάτης του Ισραήλ και έχοντας αποτύχει μέχρι στιγμής να καθορίσει τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ στη Γάζα, πέρα από την υπερβολή της καταστροφής της Χαμάς, ο Νετανιάχου προσκολάται τώρα στην εξουσία για χάρη της ίδιας εξουσίας. Συνεπώς είναι καιρός να λογοδοτήσει και να παραιτηθεί, λέει ο Κούρτζερ. Σαν να του λέει, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, καθηγητής διεθνών σχέσεων και στρατηγικής στο Πρίνστον, και του λέει σήκω και φύγε. Τώρα, έχουμε να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Έχουμε την ομιλία, την πολυαναμενόμενη ομιλία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, του Νασράλα. Καταρχάς έγινε μετά την προσευχή της Παρασκευής. Η Παρασκευή είναι η αργία των μουσουλμάνων. Ενορχιστρωμένα, κατά την άποψή μου, παρακολούθησαν την ομιλία του πολλές χιλιάδες κόσμος, που ήθελε να δείξει δηλαδή ότι έχει και τη στήριξη του κόσμου. Και η ομιλία του θα έλεγα ότι ήταν αμφίσιμη. Δηλαδή, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Να σταχυολογήσω μόνο ορισμένα πράγματα. Καταρχάς είπε ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη ούτε εμείς, ο Χεζμπολάχ, ούτε το Ιράν, για ό,τι έγινε στις 7 Οκτωβρίου. Απλά η Χαμάς εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση διάλυσης που υπάρχει στο Ισραήλ και λόγω της δικαστικής μεταρρύθμισης την εσωτερικό διχασμό, και επειδή ήταν αργία και ήταν όλοι χαλαρά, το εκμεταλλεύτηκε και πέτυχε μια νίκη. Είναι καθαρά παλαιστινιακή υπόθεση. Άρα αποστασιοποιείται από την εμπλοκή σε εκείνη στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Στη συνέχεια
θέλοντας στην ουσία να δικαιολογηθεί, γιατί κατά πάσα πιθανότητα, όχι κατά πάσα πιθανότητα, έχουμε δει ότι η Χαμάς λέει σε Χεζμπολάχ, τι κάθεσαι και δεν βαράς για να με ελαφρύνεις. Σε αυτό το σημείο είδα ότι πάει να δικαιολογηθεί και λέει, μα πώς λέει, εμείς λέει, από τις 8 του μηνός έχουμε κηρύξει τον πόλεμο. Και ανέφερε συγκεκριμένα γεγονότα ότι έχουν αδειάσει πόσα χωριά και πόλεις, ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν μεταφέρει μεγάλο μέρος των δυνάμεών τους εκεί στο βορρά, δηλαδή για να αντιμετωπίσουν τη Χεζμπολάχ. Άρα ήδη με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τη Χαμάς. Είπε συγκεκριμένα, ο μισός σιδηρούς στόλος έχει προσανατολιστεί προς εμάς, το 1 τέταρτο του στρατού είναι σε εμάς και μάλιστα οι επίλεκτες δυνάμεις, πολεμική αεροπορία έχει προσανατολίσει σε εμάς, επίσης και το πολεμικό ναυτικό λέει, όλο βρίσκεται στη Χάιφα για να δει να προσανατολισμένο σε εμάς, άρα λέει στην ουσία εμείς το καθήκον μας το κάναμε. Έριξε βολές στις αραβικές χώρες, επανέλαβε αυτό που είπε και ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, την έκκληση στις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να μην δίνουν πετρέλαιο στο Ισραήλ. Έτσι χτύπησε η καμπάνα Καζακστάν και στην Αίγυπτο, αλλά και στην Τουρκία, χωρίς να ονομάζεται, από την οποία, από το Τζεϊχάν, παίρνει πετρέλαιο του Αζερβαϊτζάν και στο Αζερβαϊτζάν η καμπάνα. Επίσης είπε ότι είναι όλα τα σενάρια ανοιχτά για να επιτεθούν με όλες τους τις δυνάμεις. Σε γενικές γραμμές αυτό ήταν αμφίσιμα τα... έδωσε συγχαρητήρια στις δυνάμεις της αντίστασης, όπως τις ονομάζει, στο Ιράκ και στην Ιεμένη, που στην ουσία κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Είναι αλήθεια ότι η Ιεμένη έχει βοηθήσει την Χαμάς, γιατί με αυτές όλες τους πυράβλους, τους βαλιστικούς πυράβλους και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, έχει αναγκάσει το Ισραήλ να προσανατολίσει F-15, F-35 και F-16 εκεί στο Αιλάτ και στην Ερυθρά Θάλασσα. Κάποια πλοία τα έχει αναπτύξει για τα αντιπυραυλικά τους, που σημαίνει ότι εκεί έχει προσανατολίσει αεροπορικές δυνάμεις και ναυτικές δυνάμεις. Επίσης, έχουμε κάποιον πύραυλο κρούζ, διάβασα, εκτόξευσαν τις δυνάμεις της Χάζδη Σάμπη από το Ιράκ, που σημαίνει και οι οποίες είπαν ότι και οι αμερικανικοί στόχοι στο έδαφος της Ιορδανίας είναι νόμιμοι στόχοι. Άρα έχουμε εμπλοκή και των 300.000 της Χάζδη Σάμπη και της Ιεμένης, και έχουμε συγκεντρώσεις, από ό,τι διαβάζω, των Ιρανών και Παλαιστινίων από οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Συρία, κοντά στα υψώματα του Γκολάν. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Πάντως, το σύνθημα για κλιμάκωση του πολέμου ο Νασράλα δεν το έδωσε. Εντάξει. Είδα πριν από λίγο ότι είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Αμπντουλαχιάν με τον Λαυρόφ. Αλλά δεν είδα άλλες λεπτομέρειες. Τώρα, πριν από λίγο, έγινε η επικοινωνία. Λοιπόν, αυτά με τον Νασράλα. Απλά να πούμε τι είπε για το στο τέλος. Όλα αυτά έγιναν με τους μάρτυρές μας, με το αίμα τους. Είπε εξηγώντας ότι οι επιχείρησεις της Χεζμπολάχ συνεχώς κλιμακώνονται. Διεμήνησε πως είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά, ενώ είπε πως δεν φοβόμαστε τα αμερικανικά πλοία, είμαστε έτοιμοι και για αυτά. Λέμε στη ΣΥΠΑ, αυτοί που σας νίκησαν τη δεκαετία του 80 είναι ακόμα ζωντανοί, υπογράμμισε. Σημείωσε δε πως όσοι θέλουν να αποτρέψουν ένα περιφερειακό πόλεμο θα πρέπει να φροντίσουν να σταματήσει η επίθεση στη Γάζα. Αυτά λοιπόν, να πάμε τώρα στο τέταρτο θέμα μας. Εδώ έχουμε πάλι από ΗΠΑ μεριά, επαναφέρουν το θέμα της αυτού του σχεδίου του Υπουργείου Πληροφοριών, το οποίο διέρευσε και σε Ισραηλινή εφημερίδα και στα WikiLeaks
υπάρχει και ολόκληρο, το βρήκε ο Σταύρος, ολόκληρο το σχέδιο, το αυθεντικό, το οποίο προβλέπει τον εκτοπισμό όλων των Παλαιστινίων από τη Γάζα, τη μεταφορά τους στο Σινά και από εκεί να διασκορπιστούν σε δύο ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες και σε μεσογειακές χώρες της Βόρειας Αφρικής. Και μάλιστα τις δύο ευρωπαϊκές τις κατονομάζει, Ισπανία και Ελλάδα. Εδώ τίθεται το ερώτημα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έπρεπε να κάνει κάποια δήλωση και να πει δεν έγιναν ποτέ συνομιλίες με το Ισραήλ και δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο έχουν συμπεριλάβει σε ένα επίσημο κυβερνητικό έγγραφο, σχέδιο εθνοκάθαρσης δηλαδή, έχουν περιλάβει τη χώρα. Γιατί δεν κάνει η Ελλάδα καμιά δήλωση? Τι περιμένει δηλαδή? Τι περιμένει? Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι μια αθλειότητα εις βάρος της πατρίδας μας? Εκτός και αν συμφώνησαν. Αν συμφώνησαν να βγουν να το πούν. Ότι θα δεχτούν 200.000 Παλαιστινίους όπως λέγεται. Λοιπόν, να δούμε τι λέει για το θέμα ο Mark Champion στο Bloomberg. Το πρόβλημα με την παράβλεψη των πινακίδων που δείχνουν αδιέξοδο είναι ότι τελικά καταλήγει κανείς στο τέλος ενός στενού δρόμου χωρίς να έχει που να στρίψει. Αδιέξοδο. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται τώρα η κυβέρνηση του Ισραήλ και ένα έγγραφο το οποίο διέρευσε πρόσφατα δείχνει ότι ορισμένοι στην Ισραηλινή πρωτεύουσα, στην Ισραηλινή κυβερνώσα ελίτ προσπαθούν να ξεπεράσουν αυτή την έλλειψη επιλογών. Η εικόνα κάθε άλλο παρά όμορφη δείχνει, γιατί ορισμένοι αμφισβήτησαν το έγγραφο. Έτσι τώρα το υιοθετεί και ο Mark Champion, τον Bloomberg δηλαδή. Το προσχέδιο εγγράφου της 13ης Οκτωβρίου με τίτλο «Έγγραφο πολιτικής. Επιλογές για μια πολιτική σχετικά με τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας» προέρχεται από το Υπουργείο Πληροφοριών του Ισραήλ, συστήνει την εκδίωξη του πληθυσμού της Λωρίδας στην έρημο του Σινά της Αιγύπτου και το κλείδωμα της πόρτας πίσω τους ως τον καλύτερο τρόπο διασφάλισης των μακροπρόθεσμων συμφερόντων του Ισραήλ. Ορίστε. Άλλες εδαφικές διαμάχες τερματίστηκαν με απελάσεις ή ανταλλαγές πληθυσμών πιο πρόσφατα στο Καραμπάχ του Αζερβαϊτζάν. Η πρακτική δυστυχώς δεν είναι τόσο ασυνήθιστη, ωστόσο ονομάζεται εθνοκάθαρση και είναι εκείνο που η διεθνής κοινότητα πάλεψε σκληρά για να αποτρέψει κατά τους Ιουγκοσλαβικούς πολέμους δεκαετίας του 90. Ακόμη και να το εξετάζει κανείς και να εξετάζει κανείς τη σχετική ιδέα σε ένα έγγραφο πολιτικής, υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν έχει αναγνωρίσει τι πήγε στραβά στην προσέγγιση της, τύπου παιχνιδιού μηδενικού αθροίσματος στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Και αυτό είναι ανησυχητικό, γιατί οι γεωπολιτικές προεκτάσεις αυτής της διαμάχης είναι μεγάλες και βαθιές. Κάποια στιγμή, είτε η τρέχουσα Ισραηλινή κυβέρνηση, είτε κάποιος αντικαταστάτης της, θα πρέπει να αντιστρέψουν τις προπολεμικές αυτές πολιτικές. Πρώτον, ορισμένοι αστερίσκοι. Το Υπουργείο Πληροφοριών του Ισραήλ είναι πολύ, πολύ λιγότερο σημαντικό από ότι τα ανάλογα του σε άλλες χώρες του κόσμου. Στην ουσία είναι ένα ερευνητικό κέντρο υπό το γραφείο του Πρωθυπουργού και σε μεγάλο βαθμό τελευταίος τροχός της αμάξης ανάμεσα στα θρηλυκά, αν και επί του παρόντος τραυματισμένα όργανα ασφάλειας της χώρας. Έτσι, παρόλο που η κυβέρνηση έχει επιβεβαιώσει την γνησιότητα του εγγράφου σε μία σειρά μέσων ενημέρωσης, υποβάθμισε ταυτόχρονα τη σημασία του, περιγράφοντάς το ως έγγραφο ιδεών, το οποίο δεν είχε συζητηθεί έξω από τους τοίχους του Υπουργείου. Με άλλα λόγια, η βιβλική εκδίωξη περισσότερων από 2 εκατομμυρίων ανθρώπων δεν είναι κυβερνητική πολιτική και είναι απίθανο να συμβεί. Σε έναν κόσμο όμως, όπου η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία ενάντια στο προφανές ίδιο συμφέρον, ίδιο της συμφέρον και οι ΗΠΑ σκέφτονται να επανεκλέψουν τον Ντόναλντ Τραμπ ως πρόεδρο, είναι ανόητο να υπολογίζουμε σε βέβαια η επικράτηση της κοινής λογικής. Το έγγραφο αξίζει να διαβαστεί κυρίως επειδή δείχνει την πνευματική χρεοκοπία τμήματων της κυβέρνησης και ενισχύει την διευρυνόμενη συζήτηση στο Ισραήλ για το αν ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο υπερδεξιός συνασπισμός του είναι οι καλύτεροι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν την κρίση που προκάλεσε το φωνικό ξεφάνταμα της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, κατά το οποίο σφαγιάστηκαν περισσότεροι από 1.400 Ισραηλινοί. Το έγγραφο σκιαγραφεί 3 πιθανά σενάρια για την επόμενη μέρα του πολέμου. Η επιλογή Α είναι μία απόσυρση του Ισραηλινού στρατού μετά την αντιμετώπιση της Χαμάς και η εγκατάσταση στη Γάζα της πιο μετριοπαθούς Παλαιστινιακής αρχής στη θέση της. Η επιλογή Β θα ήταν και πάλι απόσυρση του Ισραήλ και στη συνέχεια το αίτημα προς ένα συνασπισμό αραβικών χωρών να οργανώσει μία μετα-Χαμάς διοίκηση στη Γάζα. Η επιλογή Γ προβλέπει μετακίνηση
του αμάχου πληθυσμού πέρα από τα σύνορα στην Αίγυπτο για την ασφάλειά του και μετά δεν θα τον άφηνε να επιστρέψει πίσω. Λοιπόν, και εκεί υπάρχει, όπως είπαμε, η υπόθεση της Ελλάδας. Ακούστε, είναι ένα γνήσιο έγγραφο, κυβερνητικό έγγραφο. Αναφέρει μέσα την Ελλάδα ότι θα δεχθεί Παλαιστίνιους σύμφωνα με πληροφορίες 200.000 Παλαιστίνιους. Κυκλοφόρησε το έγγραφο, πήγε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική. Εδώ δεν μιλάει κανένας. Καλά δεν λειτουργεί αυτό το πολιτικό σύστημα εδώ. Τι κάνουν δηλαδή, πετάνε χαρταετό? Να ρωτήσει ο δημοσιογράφος. Ποιος δημοσιογράφος? Πάλι τα εκατομμύρια πέσαν στα κανάλια. Να ρωτήσουν έναν υπουργό. Παιδιά, έχετε ακούσει τίποτα? Όχι. Αφού δεν έχετε ακούσει, γιατί δεν βγαίνετε να κάνετε μια δήλωση και να πείτε η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση, δεν συζήτησε κανένας Έλληνας αξιωματούχος από κανένα υπουργείο, σε κανένα επίπεδο με το Ισραήλ για να δεχθεί η Ελλάδα? Γιατί δεν γίνεται αυτή η δήλωση? Τώρα τι να σας πω. Θα το ακούσουμε στη Βουλή σε λίγες μέρες. Εκτιμώ. Εκτιμώ. Εσείς τώρα μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επέβαλαν σκληρότατες κυρώσεις στις Ηνωμένες στη Ρωσία και σε φορείς και σε φυσικά πρόσωπα, με τις οποίες κυρώσεις προσδοκούν να πλήξουν την οικονομία της Ρωσίας. Η Ρωσία είπε, δεν σας φοβόμαστε, ό,τι θέλετε κάνετε, εμείς είμαστε εδώ. Λοιπόν, αυτά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε τώρα Ρωσία-Ουκρανία, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουμε μία κρίση στις σχέσεις της Ρωσίας με το Ισραήλ, που και αυτό είναι ένα περίεργο ζήτημα. Σε όλες τις κρίσεις, με όλες τις κυβερνήσεις, η Ρωσία φρόντισε να έχει πολύ καλές σχέσεις σε υψηλότατο επίπεδο με το Ισραήλ. Δηλαδή τα πήγαινέλα των πρωθυπουργών του Ισραήλ στη Μόσχα ήταν πατήσια και κουκάκι, που λέγαμε παλιά στην Αθήνα. Τώρα κάτι συνέβη. Καταρχάς η Ρωσία, προσπαθώντας να υποφεληθεί από αυτόν τον πόλεμο, γέρνει προς τους Παλαιστίνιους, δηλαδή αδειάζει λίγο το Ισραήλ. Για να δούμε τώρα τι γίνεται σε αυτό το θέμα. Είναι ένα σημαντικό θέμα πάντως. Το Ισραήλ σταμάτησε να προειδοποιεί τη Μόσχα πριν από κάθε αεροπορική επιδρομή στη Συρία. Μέχρι τώρα, εξ όσων γνωρίζουμε, η Ρωσία επέτρεπε στο Ισραήλ να κάνει επιδρομές μέσα στη Συρία. Γιατί η Ρωσία, με συμφωνία με την κυβέρνηση της Δαμασκού, έχει την ευθύνη του εναέριου χώρου της Συρίας. Άρα, ό,τι μπαίνει, ό,τι βγαίνει, είναι υπό την έγκρισή της. Και δεν είχε δώσει την άδεια στη Συρία να χρησιμοποιεί τους S-300 σε Ισραηλινά αεροσκάφη, τα οποία τα πλήρωσαν οι Σύριοι. Άρα δεν είχε δώσει την άδεια. Μάλιστα πρόσφατα έγιναν συνομιλίες, ζήτησε η Συρία την άδεια και πάλι δεν την έδωσε. Τώρα έχει... Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, με το Ισραήλ να επιχειρεί και εναντίον και άλλων ομάδων που στηρίζονται από το Ιράν, το Ισραήλ σταμάτησε να προειδοποιεί εκ των προτέρων τη Ρωσία πριν από κάθε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιεί στη Συρία, επιδεινώνοντας τις διμερείς σχέσεις με τη Μόσχα. Το Ισραήλ έχει πλήξει πολλές τοποθεσίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία στη Συρία, μετά από ρουκέτες που έχουν εκτοξευτεί προς το Ισραήλ, και έχει βομβαρδίσει διαδρόμους αεροδρομίων για να εμποδίσει τον εξοπλισμό της Χεζμπολάχ. Δηλαδή, αεροδρόμιο της Δαμασκού, τα διεθνή αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπίου, αλλά πάλι σφαίρες, ειδικά του Χαλεπίου, γιατί εκεί προσγειώνουν τα αεροπλάνα από το Ιράν, τα φόρτωναν σε φορτηγά και κατέληγαν στο Λίβανο, στη Χεζμπολάχ. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ιερουσαλήμ δεν προειδοποίησε τη Ρωσία πριν από ένα χτύπημα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε μια συριακή στρατιωτική βάση στην Τερά. Αυτή βρίσκεται κοντά στον Γκολάν, στην νότια Συρία. Ή για ένα χτύπημα την περασμένη εβδομάδα σε μια αποθήκη όπλων και ραντάρ σε μια συριακή βάση που βρίσκονταν στελέχη της Χεζμπολάχ. Πριν από τον πόλεμο, το Ισραήλ ειδοποιούσε τη Ρωσία για να αποφεύγει το τυχαίο χτύπημα των δυνάμεών της.
Η Μόσχα ήταν επικριτική απέναντι στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου και μάλιστα φιλοξένησε αντιπροσωπεία της Χαμάς στη Ρωσία, στη Μόσχα. Το είπαμε αυτό. Τώρα, μάλλον θα πάμε σε περαιτέρω επιδείνωση, γιατί μεταβαίνει ο Ζελένσκι στο Ισραήλ. Οι προετοιμασίες για μία επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, αναφέρει το δίκτυο Channel 12 του Ισραήλ. Ο κύριος Ζελένσκι είχε προσφερθεί να επισκεφθεί το εβραϊκό κράτος πριν από περισσότερες από δύο εβδομάδες, ωστόσο το Ισραήλ θεώρησε ότι ήταν πρόωρο, με τον πόλεμο να βρίσκεται ακόμα σε σχετικά πρώιμη φάση, παρόλο που καλωσόριζε άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο. Μια τέτοια επίσκεψη θα έστελνε ένα σημαντικό μήνυμα, σημείωσε ο Υπουργός Παιδείας Γιώαβ Κις. Η άφιξη του Ζελένσκι και η φωτογραφία του με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζοκ, τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και άλλους Ισραηλινούς ηγέτες θα στείλει μήνυμα στον κόσμο του φωτός που δέχεται επίθεση ενάντια στο λιγότερο φωτεινό κομμάτι του κόσμου που επιτίθεται, αναφέρεται στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Και βάζει στο σκοτεινό κόσμο μαζί με τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ, το Ιράν κτλ. Βάζει και τη Ρωσία έτσι. Θα έδινε έναν τόνο ενιαίο μετόπου Ισραήλ, Ουκρανίας, Ευρώπης και ΗΠΑ ενάντια στον άξονα Ρωσίας-Ιράν, σημειώνει το κανάλι 12, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ αναγνωρίζει ότι η επίσκεψη θα ενισχύσει την νομιμοποίησή του στον πόλεμο κατά της Χαμάς. Τον περασμένο χρόνο το Ισραήλ αντιστάθηκε στο να πλησιάσει την Ουκρανία για να αποφύγει την οργή της Ρωσίας, η οποία ελέγχει τους ουρανούς πάνω από τη Συρία, στους οποίους επιχειρεί η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία για να αποτρέψει την απόκτηση θέσεων κοντά στο έδαφος του Ισραήλ από ιρανοκίνητες πολιτοφυλακές. 40.000 πολιτοφύλακες Al-Quds των φρουρών της Επανάστασης βρίσκονται στο Συρία. Η στάση του Τελ Αβίβ είχε ενοχλήσει την Ουάσιγκτον και κατά καιρούς και το Κίεβο, τα αιτήματα του οποίου για επιθετικά όπλα έχουν επανειλημμένα απορριφθεί από την Ισραηλινή ηγεσία. Ο Ζελένσκι πιθανόν να φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα ή την Τρίτη, αναφέρεται στο ρεπορτάζ. Άρα η επίσκεψη αυτή, και αν τελικώς το Ισραήλ δώσει όπλα, θα μου πείτε μέσω πολέμου δεν μπορεί να δώσει, αλλά αν δώσει και προηγμένα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, τότε το Ισραήλ θα έχει εγκαταλείψει την ουδετερότητά του ή την πολιτική των ίσων αποστάσεων που τηρούσε απέναντι στην Ουκρανία και στην Ρωσία. Είχε καταδικάσει την εισβολή, αλλά δεν έδινε όπλα. Γιατί υπάρχουν περίπου 500.000 Εβραίοι, νομίζω, στη Ρωσία, με τεράστια οικονομική επιφάνεια. Για το καλό των Εβραίων της Ρωσίας τηρούσε αυτή την πολιτική. Λοιπόν, έχουμε εκλογές στην Ουκρανία το 2024. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξετάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διεξαγωγής προεδρικών εκλογών την ερχόμενη άνοιξη, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Δμήτρο Κολέμπα. Δεν αποκλείομαι αυτό το ενδεχόμενο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξετάζει και σταθμίζει τα διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, είπε ο Κολέμπα. Ο επικεφαλής της Ουκρανικής Διπλωματίας τόνισε ακόμη ότι η διεξαγωγή εκλογών κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία θα συνεπαγόταν πρωτοφανείς προκλήσεις. Τώρα εδώ που τα λέμε να κάνεις εκλογές εν μέσω πολέμου, λέει, δεν ξέρω, αυτά εξαρτώνται και από τους τι νομικά συστήματα υπάρχουν. Λοιπόν, είχαμε και άλλες παράπλευρες απώλειες από τις κυρώσεις που επέβαλαν, τις φρέσκες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Ρωσία. Ο Αλεξάνταρ Βούλιν, φιλορώσος επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών της Σερβίας, παραιτήθηκε σήμερα Παρασκευή, λίγο μετά την επιβολή κυρώσεων εναντίον του από τη ΣΥΠΑ. Τον Ιούλιο του είχαν επιβάλει κυρώσεις για συνεργασία με τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει τον Βούλιν ότι διευκολύνει τη Μόσχα στις κακόβουλες δραστηριότητες της, καθώς και ότι διατηρεί δεσμούς με έμπορο όπλων και με δίκτυο εμπόρων σοκολάτας. Άστα να πάνε. Άμα είσαι διοικητής υπηρεσίας πληροφοριών και ασχολείσαι με τέτοια, καληνύχτα. Λοιπόν, έχουμε άλλα κόλπα τώρα. Ο Ερντογάν πήγε στη Σαμαρκάνδη, στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών.
Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο του Ερντογάν, από τον Οζάλ ξεκίνησε αυτό. Ήταν σχέδιο που ξεκίνησε το 1992 ο Οζάλ και ο Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ του Καζακστάν. Και μάλιστα την πρώτη σύνοδο, το έχω ξαναπεί εδώ, αν και δεν έχω μιλήσει ποτέ για επιχειρησιακά θέματα, αυτή όμως επειδή ήταν δημοσιογραφική αποστολή, την κάλυψα. Ήμουν εκεί και είδα πρόσωπα και πράγματα. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια του Τουρκού Τοζάλ μετεξελίσσεται από τον Ερντογάν και εκεί ήταν απλά η σύνοδος τουρκικών κρατών και τουρκικών κοινοτήτων. Τώρα έχει γίνει διεθνής οργανισμός, παρακαλώ, με γενικό γραμματέα, και βάζουν και στόχους να ενωθούν, να κάνουν πράγματα. Είχαν τη σύνοδό τους στη Σαμαρκάνδη, από εκεί κατηγόρησε και πάλι το Ισραήλ. Να το ξαναπώ, προχθές έφυγε ένα πλοίο 1 εκατομμύριο βαρέλια από το Ζεϊχάν για το Ισραήλ και τις αρχές της εβδομάδας 2 στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών Β1Β που μπορούν να εκτοξεύσουν και πυρηνικά προσγειώθηκαν στο Ιντζερλίκ. Αν ήταν ουσιαστικές οι απειλές του Ερντογάν, θα έκοβε το πετρέλαιο και δεν θα επέτρεπε τους Αμερικανούς να σταθμεύσουν εκεί. Άρα, ανατρέξτε στην αρχή της εκπομπής για την ίδρυση της Μοσάτ και στο χθεσινό βραδινό το πούλημα της Παλαιστίνης από τον Αβδούλ Χαμίτ στον Θεόδωρο Χέλτς. Λοιπόν, αυτό με τη Σαμαρκάνδη πάλι πάντως τάχωσε στο Ισραήλ και επίσης έκανε έκκληση στους ομολόγους του στην επόμενη σύνοδο κορυφής να είναι ως παρατηρητής το ψευδοκράτος, το οποίο δεν ήταν αυτή τη φορά. Κάτι έγινε εκεί, κάτι θα έκανε η Κυπριακή Διπλωματία, η Ελληνική Διπλωματία, κάτι πρέπει να κάναμε, κάποιοι βάλαν βέτο, τον άφησαν απ' έξω και έκανε έκκληση να είναι στην επόμενη. Λοιπόν, επίσης έχουμε πρόβλημα στη Γερμανία, είναι προγραμματισμένη, δεν έχει η ακριβής ημερομηνία δεν έχει οριστεί από ό,τι είδα, αλλά γράφεται ότι θα επισκεφτεί ο Ερντογάν τη Γερμανία και γίνεται χαμός σε κοινωνικό επίπεδο, σε επίπεδο οργανώσεων, σε πολιτικό επίπεδο, να μην έρθει, είναι ανεπιθύμητος και για τη στάση που τηρεί στη Γάζα και ό,τι άλλο έχει κάνει ο Ερντογάν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πάντως ζητούν από το Σόλτς να ξεκαθαρίσει τη θέση του, τι θα γίνει και αν θα δεχθεί τον Ερντογάν στην Γερμανία. Και έχουμε και το τελευταίο θέμα. Το τελευταίο θέμα είναι η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κίνα. Είπαμε ότι όταν η Ελλάδα, ο επικεφαλής Ελλάδας βρίσκεται στο εξωτερικό, είμαστε με την Ελλάδα. Εντάξει. Η επίσκεψη θεωρώ ότι είναι σημαντική. Γιατί η Ελλάδα φιλοξενεί μια στρατηγικού χαρακτήρα επένδυση της Κίνας, δηλαδή την Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά. Τώρα δεν είμαι σε θέση να επιχειρηματολογήσω, η άποψή μου είναι η εξής. Και σε ό,τι αφορά τα αεροδρόμια που δόθηκαν στη Φραπόρτ και σε ό,τι αφορά την ιδιωτικοποίηση ή την παραχώρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των υποδομών της χώρας, αφού αποφασίζεται πολιτικά, τουλάχιστον να γίνεται με όρους ωφελίας και του κράτους από πλευράς εσόδων, αλλά και της κοινωνίας από πλευράς αύξησης των θέσεων εργασίας. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Για παράδειγμα για τη Φραπόρτ. Η Φραπόρτ τα πήρε για 25 χρόνια, πόσο τα πήρε? Με υποχρέωση να κάνει επενδύσεις. Συγκεκριμένες επενδύσεις. Εάν δηλαδή η Φραπόρτ για να κερδίσει περισσότερα φέρει περισσότερους επισκέπτες στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεται ο καθής ότι είναι κερδισμένη και η Ελλάδα. Πολλαπλάσια κερδισμένη. Γιατί είχα ακούσει ότι πήγε η Φραπόρτ στη Σκιάθο, μίλησε με τους επαγγελματίες, με τους ξενοδόχους και είπε πόσους μπορείτε να σηκώσετε. Όσους μπορείτε να σηκώσετε, εγώ θα σας τους φέρω. Αυτό πριν τη Φραπόρτ δεν ήταν σίγουρο. Εντάξει, υπάρχουν ζητήματα, αλλά εάν μετά από αυτά τα 20 χρόνια η Φραπόρτ μας παραδώσει 20 αεροδρόμια, πόσα πήρε,
τα οποία θα είναι σε άριστη κατάσταση, γιατί ανέλαβε να κάνει επενδύσεις. Αλλά και με μια δυναμική υποδοχής τουριστών, διότι αυτό δεν κόβεται, τότε αυτό είναι ένα κέρδος για την Ελλάδα. Μακάρι να μπορούσε να τα κάνει το κράτος, έτσι. Αφού δεν μπορεί να τα κάνει το κράτος, λοιπόν, και αφού υπάρχει πολιτική απόφαση να δίνονται με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Η Κίνα, λοιπόν, είναι εδώ. Από ό,τι λένε στον Πειραιά, είναι ευχαριστημένοι και οι εργαζόμενοι και η αγορά της, του Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά, ορίστε μια απόδειξη. Ανέβηκε, πολλαπλάσια είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Έγινε ίσως το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου, που δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει, η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι, θεωρώ, είναι σημαντική. Δεν ξέρω πώς, τι αντιδράσεις θα έχει από τις ΗΠΑ, να φορέσει κανένα κράνος, εντάξει. Λοιπόν, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, είδα, και τώρα συναντήθηκε πριν από λίγο και με τον Xi Jinping, δηλαδή τον κορυφαίο ηγέτη της Κίνας, της παγκόσμιας δύναμης, δεν είναι, είναι σημαντικό λοιπόν. Τον πρόεδρο της Κίνας, Xi Jinping, είδε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Νωρίτερα είχε συναντήσει τον Πρωθυπουργό της Κίνας, Li Qiang, και τον πρόεδρο της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης, Ζωάο Λέζη. Δηλαδή τους είδε όλους. Στην αρχή της συνάντησής του με τον Κινέζο πρόεδρο, ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Σας ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια και τη θερμή σας υποδοχή. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω μεταφέροντας τους χαιρετισμούς της Προέδρου μας, κυρίας Κατερίνας Ακυραλοπούρου. Πέρασαν 4 χρόνια από τότε που επισκεφθήκατε την Αθήνα. Ήταν μια σημαντική συνάντηση και πράγματι πολλά έχουν συμβεί αυτά τα 4 χρόνια. Η χώρα μας έχει προοδεύσει σημαντικά και είμαστε πλέον σίγουροι ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Επίσης, μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι από τους 2 μεγαλύτερους κινέζικους οίκους αξιολόγησης αναβαθμίστηκε η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Δεν το ξέρω αυτό. Η Ελλάδα και η Κίνα έχουν μια ισχυρή σχέση, μια ισχυρή οικονομική σχέση. Η Ελλάδα και η Κίνα έχουν πολλά να μοιραστούν. Ισχυρές και αμοιβαία αποφελείς στις σχέσεις Ελλάδας της Κίνας, ανταλλαγή απόψεων για τις σχέσεις Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνουμε και γέφυρα, γιατί όχι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για την ανάγκη ανοιχτών διάβρων επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα και τόνισε ότι είναι αμοιβαίο συμφέρον η σχέση αυτή να είναι επικοδομητική και σταθερή. Συζητήθηκαν ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, υπεγράφησαν συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας-Κίνας, νομίζω συμφωνία αεροπορικών συνδέσεων. Σκεφτείτε να φύγει αυτή η κατάρα που λέγεται είτε κορονοϊός είτε άλλες μολυσματικές ασθένειες και να ανοίξει ο δρόμος των επισκεπτών από την Κίνα. Μια χώρα με 1,5 δισεκατομμύριο να κάνει τουριστικό προορισμό την Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, καλή επιτυχία ευχόμαστε στο ταξίδι του Πρωθυπουργού και όταν έρθει εδώ για τα ζητήματα τα άλλα, τα καλά, τα σωστά σωστά και τα λάθος λάθος. Αυτό έτσι ξεκινήσαμε, έτσι θα πάμε. Λοιπόν, ζητούμε συγγνώμη για την μετεμποδίων εκπομπή. Με άλλο φόντο ξεκινήσαμε, με άλλο τελειώνουμε. Τι να κάνουμε. Αυτές είναι οι δυσκολίες της, αυτής της δουλειάς που κάνουμε. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα. Εσ' αύριο τα σπουδαία.